Τα ιατρικά δεδομένα και η οικονομική κατάσταση της πιτωνικοκυράς της Ρούλας Πισπυρίκου και του Μάνου Δασκαλάκη έχουν μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας για τα αίτια του θανάτου της, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Το νοικοκυρά, τι έχετε να πείτε, έχει ανοίξει η έρευνα και για εκείνη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, το ερευνούν οι αρχές, θα αποδειχθεί και αυτό. Στη διάθεση των αρχών βρίσκονται ήδη ιατρικοί φάκελοι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στο οποίο είχε νοσηλευτεί η πιτωνικοκυρά και κατέληξε τρεις ημέρες μετά. Ο ιατρικός της φάκελος βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και των αρχών, που ερευνούν με πολύ προσοχή τις συνθήκες θανάτου για τη συγκεκριμένη γυναίκα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί ακόμα για να καταθέσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της παθολογικής κλινικής. Οτιδήποτε στοιχείο μας έχει ζητηθεί, έχει δοθεί και έχει αποσταλεί άμεσα στις δικαστικές αρχές. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, οι αρχές θα προχωρήσουν και στην εκταφή της 69χρονης. Αν προκύψουν στοιχεία, κάποιες ενδείξεις, τότε βέβαια ως έσχατο μέσο θα διδαχθεί και εκταχθεί. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο μπαίνουν και τα περιουσιακά στοιχεία της πιτωνικοκυράς που είχε κάνει πληρεξούσιο στο Μάνο Δασκαλάκη. Υπάρχει το πληρεξούσιο αυτό, πράγματι, όμως δεν έχει εντολή πώλησης. Όσον αφορά τους λογαριασμούς τραπεζικούς, εκεί θα πρέπει να έχουμε ενωμοποίηση των κληρονόμων για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση. Η 69χρονη είχε χρέη στην εφορία και σε τράπεζες, ωστόσο δεν είναι τόσο μεγάλα. Τα βάρη αυτά αφορούν στο μεν ισόγειο που μένει η οικογένεια, είναι 15.000 μια φυλή στο δημόσιο. Σε ό,τι τώρα αφορά στο διαμέρισμά της, είχε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και τώρα αυτό το δάνειο με τους τόκους έχει φτάσει γύρω στις 100.000. Αυτό το ακίνητο έχει αξία 250.000-300.000. Συγγενείς πάντως υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της 69χρονης είχε στην κατοχή του χρυσές λίρες που τις άφησε στην κόρη του. Είμαι 50-50 ότι πράγματι υπήρχανε, αν δεν τα έχει εξαργυρώσει η ξαδέρφη μου και τα κράτησε από τους γονείς της. Είμαι σίγουρος ότι τέτοιο πράγμα πρέπει να υπήρχε από τον πατέρα της αν ήταν οι λίρες. Πάντως οι συγγενείς της δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν καθυστερημένα για το θάνατό της και δεν τους είχε ειδοποιήσει κανείς.